και καλημέρα. Ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ και ήδη διορίζονται με γρήγορες διαδικασίες οι πρώτοι δικαστικοί υπάλληλοι στο πρωτοδικείο και στην εισαγγελία για να πληρωθούν τεράστια κενά τα οποία υπήρχαν επί χρόνια. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω εκ μέρους της κυβέρνησης τους υπαλλήλους του πρωτοδικείου και της εισαγγελίας για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν να αντεπεξέλθουν σε έναν τρομερό φόρτο εργασίας που υπερβαίνει ορισμένες φορές και το ανθρώπινο μέτρο. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι ολοκληρώθηκαν για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίες αποκατάστασης των κτηρίων στο πρωτοδικείο και στην εισαγγελία με τη συνεισφορά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Δηλαδή, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο και στο συντομότερο δυνατόν χρόνο έχουν γίνει βελτιωτικές παρεμβάσεις στα κτίρια και σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα έχει αλλάξει η εικόνα των δικαστηρίων στην Αθήνα. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, του λεγόμενου προγράμματος OSDPP για την πολιτική και ποινική δικαιοσύνη. Και το τελευταίο που ανέφερα στους εισαγγελικούς λειτουργούς και στους δικαστικούς λειτουργούς, στους προϊσταμένους, είναι ότι είναι αμετάκλητη η απόφαση της κυβέρνησης για τη διάσπαση του πρωτοδικείου και της εισαγγελίας. Ήδη με το πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί στη Βουλή, προβλέπεται ο τρόπος επιλογής της έδρας των δύο νέων πρωτοδικείων.